πρόσφατος μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ για πρώτη φορά το Βεβεντό στο 120 στον τελικό. Πριν ξεκινήσω να πω για το παιχνίδι, θέλω να πω περαστικά στον Σαλονικίδη, τον παίκτο Παοκύρου. Νομίζω ακόμα και η νίκη μας που είναι σημαντική περνάει στη δεύτερη μοίρα, γιατί όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο θέλει να είναι συνέχεια στο γήπεδο. Νομίζω να γυρίσει γρήγορα, να είναι ο τελευταίος του τραυματισμός και του εύχομαι γρήγορη ανάπτυξη. Τώρα για το παιχνίδι. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι χαρά για μας να βλέπουμε αυτόν τον κόσμο που είχαμε σήμερα στο Βεβεντό. Νομίζω τους αφιερώνουμε τη νίκη. Τα παιδιά κάνανε κατάθεση ψυχής απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Το τονίζω συνέχεια και τους είχα πει ότι πρέπει να τους προσέξουμε πάρα πολύ. Βάζουν εύκολα γκολ, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική. Αλλά νομίζω κάνανε κατάθεση ψυχής παρόλο που μείναμε με 10 παίχτες. Το πιστέψαμε, το θέλανε και καταφέραμε να πάμε μετά από. Να πάμε πρώτη φορά το Βεβεντό σε τελικό κυπέλλου. Νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία. Την αφιερώνω στον κόσμο, την αφιερώνω στους παίχτες μου και τους εύχομαι τα καλύτερα και να έχουμε ό,τι καλύτερο. Coach, πώς το ζήσατε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αλλά και το τελευταίο γκολ? Ανάμεικτα συναισθήματα. Ξεκίνησε νωρίς, ξεκίνησαν πολύ καλύτερα ο ΠΑΟΚ Χίλων. Μας ευθυνδίασε, πέτυχε ένα γκολ. Νομίζω ότι ήταν. Έλα, coach, έλα! Τελικό! Coach, τελικό! Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω ισορροπήσαμε το ματς, ισοφαρίσαμε και νομίζω ότι η θέληση, όταν θέλεις κάτι, νομίζω ότι μετράει και στο τέλος δείξαμε ότι το θέλουμε περισσότερο και καταφέραμε να πήραμε αυτήν την τεράστια πρόκληση. Τεράστια πρόκληση. Με 10 παίκτες. Στη διάρκεια του παιχνιδιού χάνεις από τον αδεσμό τον Παπαδόπουλο, τον Πασχαλίδη, κόκκινο τον Τζούτζια. Εκεί φοβήθηκες ή πίστευες ακόμα? Τον Αντώνη Σαββούδης από δυνάμεις, ναι, και φοβόμενος να μην έχουμε τραυματισμό και αυτό να τον προστατεύσω. Εκεί πίστεψες ότι ακόμα η ομάδα έχει το μέτρο? Να σου πω την αμαρτία μου, πίστευα ότι δεν θα χάσουμε. Αν και είχαν μια ευκαιρία στο τέλος, νομίζω η ομάδα πάρα πολύ καλή να δοκάρει και το σούχο. Αλλά νομίζω, επειδή το θέλανε τα παιδιά, έλεγα ότι ό,τι και να γίνει, όταν το πιστεύεις θα το πάρεις. Και νομίζω ήρθε στο τέλος όπως έπρεπε να έρθει. Αυτό κρατάμε την πρόκληση, τίποτα άλλο. Τώρα και μια κουβέντα για τον κόσμο, coach. Είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για μας είναι χαρά που φέραμε αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν υπάρχει ωραίο όμορφο πράγμα. Θα προσπαθήσουμε να τους έχουμε κοντά μας και γι' αυτό δουλεύουμε. Γι' αυτό και κάποιοι, το έχω πει επανειλημμένα και το λέω τελευταία φορά, έχουμε και κάποιους αφανείς ήρωες που κρατάνε την ομάδα. Και σήμερα καταφέραν και φέραν αυτόν τον κόσμο και είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή πορεία στην ομάδα. Στόχος επιτεύχθη. Η χρονιά επιτυχημένη μόνο που έφτασε η ομάδα στο Βεβεντό, αλλά και στα play-off. Play-off. Ακόμα υπάρχουν κάποιες μαθηματικές ελπίδες. Από την αρχή μας έλεγα ότι εμείς θέλουμε να σωθεί η ομάδα εύκολα, να πάμε στον τελικό που ήταν ο στόχος μας. Άρα κύπελο επιτεύχθη. Play-off, όχι. Play-out επιτεύχθη. Άρα νομίζω καλή χρονιά σε εμάς και καλή πορεία στον συνάδελφό μου, τον κυρίαρχο του αθλήματος, στα play-off. Να είναι καλά.